Ζήλωσεν, Θεός, σε, του γνωσθέντος σοι, σάρκος εν ήδη, την αποστολής ανέδειξε και του δεσπότης Ζηλώσας στον θάνατο. Δία Σταυρού προς Αυτόν εξεδίμησας Σίμωνε δόξε Χριστόν τον Θεόν γη και τεβέ Δέκα Μαΐου Σίμωνος Αποστόλου του Ζηλωτού Αλφιού, Φιλαδέλφου, Κυπρίνου, Ονισίμου, Εράσμου και δεκατεσσάρων συναθλητών αυτών μαρτύρων, ησυχίου του ομολογητού Λαβρεντίου Οσίου. Ο Άγιος Απόστολος Σίμων ο Ζηλωτής Ζήλο πολύ και αγάπη θερμή έτρεφε προς τον Κύριό του και διδάσκαλό του ο Απόστολος Σίμων ο Κανανίτης. Καταγόταν από την Κανά της Γαλιλαίας και συμπλήρωσε την δωδεκάδα των μαθητών του Χριστού. Με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, ο Σίμων επιδόθηκε σε ένα ευρύ πεδίο ιεραποστολικής δράσης. Μετά από την ανάληψη του Χριστού, δίδαξε το Ευαγγέλιο στην Περσία και αφού γκρέμισε τον μύθο της πολυθείας, φανέρωσε σε πολύ λαό το φως της Ευαγγελικής Αληθείας. Κατόπιν κάτω από τον καυτό ήλιο της Αφρικής, κήρυξε τον λόγο του αληθινού Θεού από την Αίγυπτο ως τη Μαυριτανία. Στους τόπους αυτούς μάλιστα υπέστη και σταυρικό θάνατο. Ο ζήλος αυτός του Αποστόλου Σίμωνος έρχεται να μας υπενθυμίσει το θεόπνευστο λόγο του Αποστόλου Παύλου που λέει «Ούτω και εμείς επί ζηλωτέστε πνευμάτων προς την οικοδομή της Εκκλησίας ζητείτε ή να περισσεύετε». Έτσι δηλαδή και εσείς, Αφού είστε ζηλωτές και με πολύ ζήλο επιδιώκετε τα πνευματικά χαρίσματα, ζητάτε να σας δώσει ο Θεός περίσσια εκείνα τα χαρίσματα που συντελούν στο να οικοδομείτε η Εκκλησία. Οι Άγιοι Μάρτυρες Αλφιός, Φιλάδελφος, Κυπρίνος, Ονίσιμος, Έρασμος και άλλοι 14 Μάρτυρες έζησαν στα τέλη του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Οι τρεις πρώτοι, Αλφιός, Φιλάδελφος και Κυπρίνος, ήταν αδέλφια. Καταγγέλθηκαν ως χριστιανοί, βασανίστηκαν ποικιλοτρόπως, αλλά χωρίς να αποσπαστούν από την ιερή ομολογία τους. Την τελευταία φορά ο Τέρτιλος, ο έπαρχος της Ικελίας, τους καταδίκασε σε θανατική ποινή. Ο Μέναλφιός αποκεφαλίστηκε ο φιλάδελφος κάηκε, αφού τον άπλωσαν πάνω σε πειρακτωμένη σχάρα. Με παρόμοιο τρόπο κέρδισε το μαρτυρικό στεφάνι και ο τρίτος αδελφός, ο Κυπρίνος. Τον ονίσιμο τον θανάδωσαν με λιθοβολισμό και τον έρασμο μαζί με άλλους δεκατέσσερις τους αποκεφάλισαν.